Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2020 ή αλλιώ Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ή αλλιώ Δευτέρα του Κατακλισμού, όπω τη λέμε στην Κύπρο. Πολύ ενδιαφέρον α, θέμα. Ευχαριστώ πολύ τη φίλη που έστειλε την παράκληση για να κάνουμε αυτό το θεωρητικό βλογ. Είναι co-parenting, δηλαδή συνεπιμέλεια, να μεγαλώνει παιδί μαζί με έναν αδιάγνωστο ή μία αδιάγνωστη. Ε, το αίτημα αρχικά ήταν για co-parenting με έναν αρκησιστή. Επειδή όμως έχω αυτή την επιφύλαξη να μην δίνω ταμπέλες σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι διαγνωσμένοι επισήμως και δεν τους έχει γίνει τεστ προσωπικότητας και επειδή εδώ στο κανάλι μας του YouTube μιλάμε συχνά για τους ανθρώπους που είναι αδιάγνωστοι, που πιθανόν να έχουν κάποιες διαταραχές προσωπικότητας ή μια διαταραχή προσωπικότητας, μια διαταραχή προσωπικότητας του β' πλέγματος είναι και ο ναρκισισμός, η αρχιστική διαταραχή προσωπικότητα. Υπάρχουν όμω και ένα σωρό άλλε διαταραχέ προσωπικότητα από τι οποίε μπορεί να υπάρξει συνοσυρότητα. Δηλαδή, ένα άνθρωπο να έχει στοιχεία από διάφορε διαταραχέ προσωπικότητα, κυρίω του β' που είναι οι άνθρωποι που είναι δύσκολοι για διάγνωση που λέμε εδώ στο κανάλι, ή τοξικοί. Uh, Κάποιο που θέλει περισσότερε πληροφορίε για τι διαταραχέ β' υπάρχει η εκπομπή που έχουμε κάνει με τον Δ. Γρηγόρη Γρηγορίου. Αν γράψετε στο search του YouTube διαταραχέ προσωπικότητα β' θέκλα και το όνομά μου, λέει, θα σα τη βγάλει. Λοιπόν, ε, πώ μπορεί να τα βγάλει πέρα όταν έχεις χωρίσει από έναν άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα. Ο οποίο είναι δύσκολο χαρακτήρα, ο οποίο είναι αδιάγνωστο, τον οποίο μπορεί λαϊκιστή να τον πει να αρχίσει χωρί να τον έχει ήδη διαγνώσει, χωρί να είναι διαγνωσμένο, ε, είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, κάνουν ένα γάμο ε, ή κάνουν παιδί με έναν άνθρωπο με τον οποίο στο τέλο δεν τα βρίσκουν και χωρίζουν ε, για οποιοδήποτε λόγο. Με οποιαδήποτε αφορμή, αλλά η αιτία στην πραγματικότητα είναι η δυσκολία συμβίωση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι διαταραγμένο, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στοιχεία αναρκεστικά, για παράδειγμα, έχει μία παραφουσκωμένη ιδέα του πόσο σημαντικό είναι, έχει τεράστια ανάγκη για προσοχή και σημασία, έχει ένα ιστορικό ταραχωδών σχέσεων στη ζωή του, και το χειρότερο χαρακτηριστικό το οποίο είναι έτσι ε, δύσκολο με τις διαταραχές β' πλέγματος είναι η έλλειψη εν συνέστησης. Είναι ένας άνθρωπος που δεν γνιάζεται για το πώς νιώθουν οι άλλοι, δεν έχει φιλότιμο, δεν στενοχωριέται όταν στενοχωρεί τους άλλους και γενικώ δεν γνιάζεται για τις συνέπειες που έχουν οι πράξεις τους, τους άλλους ανθρώπους. Γνιάζεται μόνο για τον εαυτούλη του και όχι με μια χρήσιμη και επικοδομητική έννοια, αλλά με μια έννοια εγωκεντρική και α, προβληματική. Δεν είναι κακό να προσέχουμε τον εαυτό μας, δεν είναι κα κακό να αγαπάμε τον εαυτό μας, ίσα ίσα το πρωινό μας vlog α, που είχε θέμα ο έρωτας με, η μόνη περίπτωση που ο έρωτας με έρωτα περνάει, που ήταν έτσι ένα χιμωριστικό ανάλαφρο vlog που ήθελα να μιλήσω για την αυτοαγάπη. Ε, δεν έρχεται σε αντίθεση με τα χαρακτηριστικά του ναρκισισμού και τη αρρωστημένη αγάπη που έχει ένα άνθρωπο που έχει ναρκιστικά στοιχεία για τον εαυτό του, γιατί κάποιο ο οποίος έχει έλλειψη ενσυναίσθηση δεν μπορεί να έχει ούτε εναισθησία, δηλαδή δεν μπορεί να αντιλαμβάνεται πώς πραγματικά νιώθει και αν τα πράγματα που κάνει στην προσπάθεια να κερδίσει τα συμφέροντα του είναι όντως πνευματικά και ουσιαστικά συμφέροντα για τον ίδιο. Και αυτό έρχεται σαν απάντηση σε κάποιο σχόλιο που είχα διαβάσει πριν λίγες μέρες κάτω από ένα από τα βίντεο που κάποιος ρώτησε «Μα γιατί λέμε ότι δεν αγαπάνε τον εαυτό τους οι ναρκισιστές ή οι διαταραγμένοι ή οι τοξικοί εφόσον κάνουν τα πάντα για τον εαυτό τους». Κάνουν τα πάντα για τον εαυτό τους χωρίς να σημαίνει απαραίτητο ότι αυτά που κάνουν, τους κάνουν και καλό. Λοιπόν, Πώς τα καταφέρνουμε όταν έχουμε ε, παιδιά η παιδί με κάποιον η κάποιαν που έχουμε χωρίσει και έχουμε χωρίσει γιατί είναι δύσκολοι χαρακτήρες; Αχ είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα εξαιρετικά δύσκολο πράγμα πολύ δύσκολο πράγμα δηλαδή όταν επιλέγεις τον πατέρα ή τη μάνα του παιδιού σου. Πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα, η πιθανότητα να χωρίσεις με αυτόν τον άνθρωπο και να πρέπει να είσαστε σε συνεργασία για την ανατροφή ενός παιδιού, έστω και αν δεν είστε μαζί. Φυσικά θα μου πείτε ποιος πάει και κάνει παιδί για να χωρίσει, ποιο παντρεύεται για να χωρίσει, κανείς. Όμως, life happens, η ζωή συμβαίνει και συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ε, και είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Εγώ ευτυχώ δεν το έχω βιώσει αυτό. Δεν, δεν είχα αυτή τη μεγάλη δυσκολία να α, κάνω co-parenting με έναν άνθρωπο που να είναι αδιάγνωστος. Δόξα σε ο Θεός, ο πατέρας των παιδιών είναι ένας νορμάλ άνθρωπος, <laughs> normal. ενώ δεν έχει κάποια διαταραχή, που να γνωρίζω τουλάχιστον. Δεν έχει κάποια δυσκολία στο χαρακτήρα του, στη συμπεριφορά του, ενώ η επικοινωνία υπήρχε, ήταν πάντοτε Όσον αφορά στα παιδιά, ήταν πάντοτε ευθεία, ειλικρινή και συνεργατική. Δεν είχατε αυτό το πρόβλημα. Όμω αυτό το πρόβλημα έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλοί άνθρωποι που έχω δουλέψει μαζί του επαγγελματικά στο γραφείο και αντιμετωπίζεται και πολλοί από εσά που μου στέλνετε email. Ε, Επίση, με την εμπειρία που έχω με το Σύνδεσμο Γονιών κατά τη Γονική Αποξένωση στην Κύπρο, με του οποίου δουλεύω ακτιβιστικά, αν δεν κάνω λάθο, τα τελευταία 6 χρόνια, από το 2014. Έχω γνωρίσει περιπτώσεις και περιπτώσεις που μετά από ένα διαζύγιο, μετά από ένα χωρισμό, ο, ο διαταραγμένος γονιός είναι αυτός ο οποίος προκαλεί τη γονική αποξένωση, ο οποίος μπορεί να αποκόπτει εντελώς τα παιδιά από τον άλλο γονιό και να έχουμε όλα εκείνα τα δράματα. Για τη γονική αποξένωση υπάρχει ολόκληρο playlist στο κανάλι για τη γονική αποξένωση, έχει πολλά βίντεο πάνω από 30, που όποιο είναι καμένος από τέτοιο θέμα να μπει να τα δει γιατί θα βοηθηθεί. Λοιπόν, από τη στιγμή, παίρνουμε τώρα τη συνθήκη ότι Είμαι μια γυναίκα που ήμουν παντρεμένη με έναν άντρα, έκανα παιδιά μαζί του. Ε, έχω δύο παιδιά, έχω τρία παιδιά, έχω ένα παιδί, έχουμε χωρίσει και αυτό έχει μια συμπεριφορά που μπορεί να χαρακτηριστεί ναρκιστική να ή διαταραγμένη. Τι κάνω. είμαι ένα άντρα που παντρεύτηκα μια γυναίκα κοιτάζοντα άλλα στοιχεία και όχι το χαρακτήρα τη και τη συμπεριφορά τη και μετά που χωρίσαμε. Είμαι στη δύσκολη θέση να έχω παιδί να είμαι γονιό μαζί με μια γυναίκα με την οποία εγώ ίδιος δεν μπορώ να εξηγηθώ και λειτουργεί με έναν τρόπο αδιάγνωστο. Το πιο σημαντικό που έχουμε να κάνουμε είναι να προσφύγουμε στην δικαιοσύνη. Δηλαδή από την αρχή ενός χωρισμού όταν υπάρχουν παιδιά και έχουμε ενδείξεις ότι το πρώην μας είναι πρόσωπο δύσκολο τοξικό, διαταραγμένο κτλ. αδιάγνωστο το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε τα νομικά μας δικαιώματα δηλαδή να ζητήσουμε δικαστικώς ε, να υπάρχει ε, ένα πλαίσιο νομικό στο οποίο να κινείται η σχέση μας με τα παιδιά μας και η σχέση του πρώην μας ή της πρώην μας με τα παιδιά μας. Ε, πάρα πολλά ζευγάρια Λένε στην αρχή, θα τον καλοκρατήσω, θα την καλοκρατήσω, θα τον καλοπιάσω, θα την καλοπιάσω, θα τον έχω από κοντά, θα την έχω από κοντά και δεν θα πάμε δικαστήρια και με τον καλό τον, το, ο καλός ο τρόπος βγάζει το φίδι από την τρύπα. Όχι, ο καλός ο τρόπος δεν έβγαλε κανένα φίδι από την τρύπα. Ε, κάναμε vlog προχθές για το αν μπορούμε με την αγάπη να βοηθήσουμε κάποιον αδιάγνωστο να αλλάξει. Όχι, δεν μπορούμε. Οπότε, καλά κάνουμε να κάνουμε legally established, να, δηλαδή νομικά να επικυρώσουμε τα δικαιώματα μας. Αν είμαστε ο γονιός που μένει με τα παιδιά στο σπίτι, να, να υπάρξει μία απόφαση δικαστική που να λέει ότι έχουμε την φύλαξη των παιδιών. Τώρα μιλάμε με κυπριακούς νομικούς όρους, στην Ελλάδα είναι διαφορετική. Από ό,τι ακούω στην Ελλάδα τώρα τελευταία προωθείται το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια, που η συνεπιμέλεια, αν δεν κάνει λάθος, Σημαίνει μισέ μέρε στον ένα γονιό και μισέ μέρε στον άλλο γονιό και χωρί διατροφή. Ε, δεν ξέρω σε ποιο νομικό στάδιο βρίσκεται η πρόθεση τη συνεπιμέλεια στην Ελλάδα. Στην Κύπρο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ε, στην ομοθεσία τη συνεπιμέλεια. Δηλαδή, τα ανήλικα παιδιά διαμένουν με τον ένα γονέα ή με τον άλλο. Και ο γονιό που διαμένουν τα παιδιά μαζί του έχει τη φύλαξη των γονιών, όχι την πλήρη αποκλειστική κυδαιμονία, τη φύλαξη των παιδιών. Και ο άλλο γονιό είναι υποχρεωμένο να δίνει διατροφή. Και επίση, ο γονιό ο οποίο δεν έχει τη φύλαξη των παιδιών, μιλάω πάντοτε για τον Κυπριακό νόμο. Ε, καλά κάνει να προσφύγει δικαστικό, ώστε να έχει μια δικαστική απόφαση για τα δικαιώματα επισκέψεων του παιδιού. Ε, αυτό το κάνουμε από την αρχή. Για να είμαστε εξασφαλισμένοι νομικά. Όχι ότι ένα διάταγμα δικαστηρίου μπορεί να σταματήσει τη γονική αποξένωση ή ότι ένα διάταγμα δικαστηρίου θα επιλύσει όλα τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον έχουμε κάποια σταθερή πάνω στην οποία να βαδίσουμε. Διαβάζοντας γι' αυτό το θέμα άρθρα στην Αγγλική, ε, γελούσα γιατί είχε ολόκληρα παραγράφους αφιερωμένες στο πώς να χρησιμοποιήσεις, α, τις υπηρεσίες που σου προσφέρει το διακαστήριο, το οικογενειακό, τους mediators, τους διαμεσολαβητές, κάτι το οποίο δεν έχουμε στην Κύπρο, νομικούς διαμεσολαβητές, κάτι το οποίο μπλοκάρεται ώστε να προχωρήσει, δηλαδή κάτι που ξέρω σίγουρα πω υπάρχει στην Αμερική, Ίσως υπάρχει και σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν ξέρω στην Ελλάδα αν υπάρχει. Δηλαδή ο διαμεσολαβήτης είναι κάποιος ο οποίος έχει νομικές και ψυχολογικές γνώσεις, στον οποίο προσφεύγει ένα ζευγάρι για επίλυση διαφορών, ακόμη και μετά το διαζύγιο. Και ακόμη και μετά την διάσταση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην Κύπρο. Γελούσα γιατί έλεγα δεν έχουμε αυτή την πρόοδο. Στην Κύπρο υπάρχει το οικογενειακό δικαστήριο, υπάρχουν οι δικηγόροι στους οποίους μπορεί να προσφύγει και ο ένας γονιός και ο άλλος γονιός. Είναι ιδανικέ οι περιπτώσει στι οποίε χωρίζει ένα ζευγάρι με παιδιά και έχουν τον ίδιο δικηγόρο. Γιατί αν έχουν τον ίδιο δικηγόρο, μπορεί να κάνουν μια καλύτερη συμφωνία για, τις, για την φύλαξη των παιδιών, για το ποιες μέρες θα είναι τα παιδιά σε ποιο γονιό κλπ. κλπ. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς και ειδικά αν έχει να κάνεις και με διαταραγμένο αδιάγνωστο πρόσωπο, δεν θα δεχθεί να πάτε στον ίδιο δικηγόρο, θα θέλει να πάει σε άλλο δικηγόρο, θα θέλει να εκδικηθεί, θα θέλει να τιμωρήσει, να κάνει, να, 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 να. Οπότε, εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε για το ελληνικό και το κυπριακό οικογενειακό δίκαιο είναι ότι νομικές κινήσεις, ότι δικαστικές αποφάσεις μπορούμε να πάρουμε οι οποίες να προστατεύουν τα δικαιώματα μας ως γονιού, τις παίρνουμε. Δεν είναι κακό. Εντάξει. Λοιπόν, το δεύτερο. Πρέπει να βάλουμε αυστηρά όρια στον αδιάγνωστο γονιό με τον οποίο έχουμε μαζί ανήλικα παιδιά οι ναρκισιστές και γενικά οι αδιάγνωστοι άνθρωποι θέλουν πάρα πολύ να παίρνουν αρνητικές αντιδράσεις από εμάς. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να μας δουν να αντιδρούμε, να μας δουν να θυμώνουμε, να μας δουν να νευριάζουμε, να μας δουν να βγαίνουμε από τα ρούχα μας, να μας δουν γενικά να έχουμε έντονες αντιδράσεις. It fits them. Τους, τους χορταίνει αυτό το πράγμα. Έτσι λέγεται στα αγγλικά. Λέει, narcissists feed on the reactions they get from others. Οι ναρκισιστές ζουν για να παίρνουν ενέργεια από τους άλλους. Οπότε, όταν βάζουμε όρια, ε, περιορίζουμε τη δυνατότητα που έχει ο πρώην μας ή η η πρωη μας να μας νευριάσει και να μας κάνει turbo. Πρέπει έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι ένα πράγμα που τους αρέσει αυτούς τους ανθρώπους είναι η αναστάτωση, είναι η ένταση, είναι ο καυγάς. Άρα βάζοντας αυστηρά όρια αποφεύγουμε τον καυγά. Και ίσως είναι καλή ιδέα να έχουμε ένα τρόπο επικοινωνίας ο οποίος να μας δίνει χρόνο για να απαντήσουμε και επίσης να κατοχυρώνει και γραπτώς τι λέγεται. Οπότε ίσως είναι καλή ιδέα να επικοινωνούμε μέσω γραπτών μηνυμάτων με, τον, με, την πρώη μας ή με τον πρώην μας ή μέσω email, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Γιατί από τη μια είναι όλα καταγεγραμμένα, τι έχει πει εσύ, τι έχει πει ο άλλος, και από την άλλη έχει το χρόνο στο γραπτό λόγο, να διαβάσεις δύο και τρεις φορές το κείμενο που έχεις λάβει και να αντιδράσεις ψύχρεμα. Ενώ αν μιλάς στο τηλέφωνο, ή αν βρεθείς από κοντά μπορεί πολύ εύκολα να πάρεις ανάφλεξη. Και επειδή είναι διαταραγμένοι άνθρωποι από τους οποίους έχουμε χωρίσει ή μα χώρισαν ή τους χωρίσαμε εμείς και έχουμε στο μυαλό μας και μέσα στο συνείδητο μας όλα εκείνα τα αρνητικά που έχουμε βιώσει, είναι πάρα πολύ εύκολο πράγμα να πάρουμε φωτιά. Οπότε προτιμούμε τη γραπτή επικοινωνία για τον ευνόητο τον λόγο που ανέφερα. Συνεχίζοντας, ε, είπαμε έχουμε βάλει αυστηρά όρια, έχουμε γραπτή επικοινωνία ούτω ώστε να μην μας φουντώνει εύκολα ο πρώην ή πρώην και να υπάρχουν και καταγεγραμμένα όλα όσα έχει πει κάθε πλευρά. Το επόμενο δεν είναι να ασχοληθούμε με τον πρώην ή την πρώην, το επόμενο είναι να ασχοληθούμε με τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού μας. Να μεγαλώσουμε το παιδί μας με ενσυναίσθηση. Να αναπτύξουμε τη συναισθηματική νοημοσύνη του παιδιού μας. Για να το κάνουμε αυτό το πράγμα πρέπει πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι να έχουμε ενσυναίσθηση και να καταλαβαίνουμε τη θέση του παιδιού. Ενσυναίσθηση σημαίνει μπορώ να καταλάβω περίπου πώς νιώθεις. Ένα παιδί νιώθει ιδιαίτερα άσχημα και ιδιαίτερα άβολα όταν είναι στη μέση καυγάδων και διαμαχών των γονέων του. Δηλαδή, εάν ο πρώην ή η πρώην δεν μας μιλάει εμάς και χρησιμοποιεί τα παιδιά ως αγγελιοφόρους, δεν το δεχόμαστε αυτό το πράγμα. Λέμε στα παιδιά, δεν θέλω να συζητήσω μαζί σου οτιδήποτε που έχει να κάνει με τον μπαμπά ή τη μαμά, θα το συζητήσουμε μεταξύ μας γραπτός. Ε, να προσπαθούμε να βάζουμε τον εαυτό μας στα παπούτσια του παιδιού μας και να... Προσπαθούμε να βάζουμε πάνω απ' όλα το ψυχολογικό, συναισθηματικό, το ψυχικό καλό του παιδιού μας. Πάνω απ' όλα. Δηλαδή δεν έχει τόση σημασία να κερδίσουμε ένα argument, να κερδίσουμε μια διαμάχη, να κερδίσουμε έναν καυγά. Όση σημασία έχει να κερδίσουμε το να είμαστε συναισθητικοί γονείς με το παιδί μας. Και στα, ταυτόχρονα, στην πορεία, παράλληλα, παράλληλα να διδάξουμε και στο παιδί μας την συνέστηση. Δηλαδή, να μπορεί να καταλαβαίνει τι νιώθει κάθε φορά, να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του, να καταλαβαίνει τα συναισθήματα του και να μάθει να τα διαχειρίζεται. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να μάθουμε στο παιδί μας. Ό,τι και αν αρνητική επίδραση και αν έχει άλλη πλευρά πάνω στο παιδί, αν εμείς εστιαστούμε στο να δώσουμε θετικά πράγματα στο παιδί μας, θετική τροφοδότηση στο παιδί μας, αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν κατηγορούμε τον άλλο μπροστά στα παιδιά, ούτε κάνουμε τηλεφωνήματα και συζητήσεις με φίλες μας, με φίλους μας μπροστά στα παιδιά, να λέμε τα παράπονα μας για τον τοξικό πρώην, για την τοξική πρώην που μας έχει κάνει τη ζωή μας χάλια. Όχι, δεν το κάνουμε μπροστά στα παιδιά. Όμως, εάν το παιδί έρθει και μας πει ο μπαμπάς είπε το τάδε, η μαμά είπε το τάδε, μια προσβλητική κουβέντα που είπε για μας ο άλλος γονιός ή μια, ένα ψεύδος που έχει πει για μας, τότε βρίσκουμε μια κωδική λέξη την οποία λέμε στο παιδί που δεν μπορεί να την καταλάβει τώρα, αλλά θα την καταλάβει μεγαλώνοντας. Αγάπη μου, ο μπαμπάς είναι δύσκολος στην επικοινωνία, για παράδειγμα. Η μαμά είναι δύσκολη στην επικοινωνία. Οπότε, εσύ ως παιδί δεν μπορείς να καταλάβεις τι και πώς και γιατί το είπε, άστο θα το χειριστώ εγώ. Δηλαδή, λέμε ή θα μιλήσουμε με φίλους μας, ή πρέπει να πούμε κάτι... Ενώ δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε να πούμε κάτι μπροστά στο παιδί, θα πούμε ο πρώην σύζυγο μου, ο οποίο είναι δύσκολο στην επικοινωνία, ή η πρώην γυναίκα μου, η οποία είναι δύσκολη στην επικοινωνία. Δεν είναι προσβλητικό να περιγράψει τον πατέρα του παιδιού σου ή τη μητέρα του παιδιού σου ω έναν άνθρωπο δύσκολο στην επικοινωνία. Είναι πολύ προσβλητικό όμω να το ακούσει το παιδί, να λε ο πρώην μου που είναι μπιπ και η πρώη μου που είναι μπιπ και ο πρώην μου που είναι, είναι τοξικό και είναι αδιάγνωστο και είναι, και, είναι, και είναι. Δεν τι χρησιμοποιούμε αυτέ τι λέξει μπροστά στα παιδιά. Δύσκολο στην επικοινωνία ή δύσκολη στην επικοινωνία. Επίσης, προσπαθούμε να μην νευριάζουμε με τον πρώην μας, με την πρώη μας και κυρίως μπροστά στα παιδιά. Γιατί δίνουμε στα παιδιά το αρνητικό παράδειγμα ότι όταν μας τσιγκλάει ο άλλος, εμείς πέφτουμε στην παγίδα και θυμώνουμε με τον άλλο και αναπαράγουμε το φαύλο κύκλο παθητικής και ενεργητικής επιθετικότητας. Γιατί η διάγνωστη είναι κυρίως παθητικά επιθετική ύπουλα, λένε κουβέντε, κάνουν πράγματα, διαστρέφουν κουβέντε για να μα νευριάσουν και να τραφούν, όπω είπαμε προηγουμένω, να τραφεί το εγώ του ή να τραφεί το κενό, το μεγάλο που έχουν μέσα στη ψυχή του, στην καρδιά του, να τραφεί από τι δικέ μα αντιδράσει και να νιώθουν μετά τα θύματα και να κλέγονται στα παιδιά. Μα είδε πω μου μίλησε η μάνα σου, μα είδε πω μου μιλήσει ο πατέρα σου και είμαι κρίμα κτλ, κτλ. Δεν ευριάζουμε λοιπόν με τον αδιάγνωστο, γιατί τα νεύρα και η ένταση δίνουν ευχαρίστηση στον αδιάγνωστο, δεν οδηγούν πουθενά, αναπαράγουν μια συμπεριφορά, δηλαδή ενισχύει μια συμπεριφορά, αν ευριάσω σήμερα μαζί του και θα, θα ξανακάνει ή μαζί τη, θα ξανακάνει και αύριο παρόμοια προκλήσει και να ξανανευριάσω, το οποίο είναι ένα φαύλο κύκλο πολύ βλαπτικό για το παιδί. Δεν δεχόμαστε να χρησιμοποιήσει ο πρώην ή η πρωην το παιδί ω αγγελιοφόρο, αλλά δεν το χρησιμοποιούμε ούτε και εμεί το παιδί ω αγγελιοφόρο. Με τίποτα. Με τίποτα. Θέλουμε να πούμε κάτι στον πρώην στην πρώην, γράφουμε email, γράφουμε γραπτό μήνυμα. Δεν το λέμε μέσω του παιδιού. Και δεν δεχόμαστε να λέγεται κάτι σε εμά μέσω του παιδιού. Και να μην φορτώνουμε γρήγορα. Γιατί να έχουμε στο μυαλό μας ότι ναι, εγώ έκανα την πίπ, έκανα την βλακία τη μακακία, εγώ την έκανα να παντρευτώ εκείνον τον άνθρωπο, εγώ έκανα τη βλακία να κάνω παιδιά με εκείνον τον άνθρωπο, με εκείνη τη γυναίκα, λούστουντα τώρα. Αυτή είναι η αντίδραση. Όχι να γίνουμε τούρμπο και κάθε φορά να θυμώνω που με προκαλεί ο άνθρωπος που εγώ έβαλα στη θέση να είναι πατέρα των παιδιών μου ή μητέρα των παιδιών μου. Πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Εμείς ευθυνόμαστε. Δεν το παιδί μας που μα είπε πήγαινε πάρε εκείνη τη γυναίκα, πήγαινε πάρε εκείνο τον άνδρα, κάνε παιδιά με αυτόν τον προβληματικό και μετά να έχει προβλήματα. Εμεί το επιλέξαμε. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μεταφέρουμε ευθύνε ή να μεταθέτουμε ευθύνε πάνω στο παιδί ή να νιώθει το παιδί υπεύθυνο, υπεύθυνο για να επιλύσει τα προβλήματα που έχουμε εμεί με τον πατέρα του ή με τη μητέρα του. Εμένα μου κάνει εντύπωση τώρα που μεγάλωσαν τα παιδιά που έρχονται από μόνα του και μου λένε Ξέρεις, δεν ταιριάζε με τον πατέρα μας, δεν ταιριάζατε. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί χωρίσατε, γιατί έχει έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα, ο μπαμπάς έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα, χωρίς να σημαίνει ότι ο μπαμπάς είναι κακός και εσύ είσαι καλή ή εσύ είσαι κακιά και ο μπαμπάς είναι καλός, όντως είστε πολύ διαφορετικοί. Και ήρθαν από μόνοι του τώρα που ενηλικιώθηκαν και συνειδητοποιούν ότι δεν ταιριάζαμε με τον πατέρα τους. Δεν υπήρχε λόγος εγώ προσωπικά να γέμιζα τα παιδιά μου με αρνητικά συναισθήματα για το ίδιο τους το αίμα, για τον πατέρα τους τα οποία να ήταν α, να προέρχονταν από τη δική μου πικρία ή από τη δική μου κακία ή από οτιδήποτε άλλο ποταπό δικό μου συνέστημα, γιατί όλοι έχουμε και καλά συναισθήματα και ποταπά συναισθήματα. Τα παιδιά όταν μεγαλώσουν θα καταλάβουν γιατί οι γονεί δεν ταιριάζουν και ξαναξεκαθαρίζω ότι δεν είναι αδιάγνωστο ο πρώην άντρα μου, ούτε τοξικό ο πατέρα των παιδιών, σε καμία περίπτωση. Ε, εάν ο πρώην αδιάγνωστο ή η απο τη δικη μου κακια η απο οποιοδηποτε αλλο ποταπο δικο μου συνεστημα γιατι ολοι εχουμε και καλα συναισθηματα και ποταπα συναισθηματα τα παιδια οταν μεγαλωσουν θα καταλαβουν γιατι οι γονει δεν ταιριαζουν και ξαναξεκαθαριζω οτι δεν ειναι αδιαγνωστο ο πρωην μου ουτε τοξικο ο πατερα των παιδιων σε καμια περιπτωση εαν ο πρωην αδιαγνωστο η η πρωην αδιαγνωστη Μα δυσκολεύουν πάρα πολύ στην επικοινωνία. Που είναι το πιο πιθανό να μα δυσκολέψουν μάλλον στην επικοινωνία. Θα πρέπει να, χρησιμο... να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση σαν μια εργασιακή δυσκολία. Στην εργασία μα, τι κάνουμε όταν είμαστε managers, για παράδειγμα. Είμαστε σε μια διευθυντική θέση και έχουμε έναν υφιστάμενο ο οποίο δημιουργεί προβλήματα, ή έχουμε έναν συνάδελφο... που δημιουργεί προβλήματα, ή έναν προϊστάμενο που δημιουργεί προβλήματα. Δεν το αντιμετωπίζουμε από μια απόσταση. Δεν λέμε, δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε σε όλα που λέει ο άλλο, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο να λειτουργήσει η επιχείρηση, να λειτουργήσει η δουλειά. Το ίδιο και με τον πρώην τοξικό ή την πρώην τοξικιά. Ο σκοπό μα είναι να λειτουργήσει η δουλειά. Ο σκοπό μα είναι να επιτύχουμε να μεγαλώσουμε μαζί τα παιδιά. Ο σκοπό μα δεν είναι να κερδίσουμε τα επιχειρήματα ή τι διαμάχε. Ο σκοπό μα δεν είναι να βγούμε σωστοί. Να το περιμένουμε ότι θα έχουμε προκλήσει και προβλήματα με έναν τοξικό. Γιατί δεν θα χωρίζαμε από αυτόν αν δεν ήταν τοξικό. μιλάω για την περίπτωση που χωρίζουμε για τέτοιο λόγο. Να το περιμένουμε. Να περιμένουμε ότι θα υπάρχει πρόβλημα, ούτω ώστε ακόμη και αν δεν υπάρχει πρόβλημα να νιώθουμε χαρούμενοι. Εάν όμω περιμένει ότι όλα θα είναι με λιγάλα, ενώ ξέρει τι τύπο ανθρώπου είχε παντρευτεί και χωρίσει από αυτόν ή από αυτή, τότε συνεχώ θα απογοητεύεσαι. Και όπω είπα και προηγουμένω, καταγράφουμε τα πάντα, είτε σε ένα. Οι επικοινωνίε μα γίνονται μέσω email, μέσω γραπτών μηνυμάτων και όταν συμβεί κάτι το οποίο μα στενοχωρήσει πολύ και μα προβληματίσει, το καταγράφουμε είτε σε ένα ημερολόγιο, είτε σε ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο, είτε σε ένα γραπτό ημερολόγιο. Καταγράφουμε λοιπόν οτιδήποτε συμβαίνει που μα φαίνεται ότι είναι παράλογο, που μα φαίνεται ότι είναι ανησυχητικό, γιατί μπορεί σε κάποια φάση μετά σε μια δικαστική διαμάχη να χρειαστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα ζητήσουμε εμεί τη φύλαξη ή αν θα ζητήσουμε οτιδήποτε από το οικογενειακό δικαστήριο που έχει να κάνει με την ασφάλεια του παιδιών μα, η καταγραφή βοηθάει πάρα πολύ. Επίση, αν νιώθουμε ότι είμαστε πολύ κουρασμένοι από το co-parenting με ένα διάγνωστο τύπου, κάνουμε ψυχοθεραπεία. Κάνουμε συμβουλευτική ψυχοθεραπεία για να ενισχυόμαστε εμεί ήδη ψυχολογικά, του ώστε να μπορούμε να αντέξουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε την προοπτική μας σε αυτές τις καταστάσεις, ε, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι είναι δύσκολη συνθήκη αλλά θα περάσει, κάποια στιγμή θα ενηλικιωθεί το παιδί μας, κάποια στιγμή δεν θα είναι ανήλικο, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνουμε co-parenting. Ε, πρέπει να σκεφτούμε, να σκεφτόμαστε ότι παρόλο που ο, ο πρώην ή η πρώην φαίνονται παντοδύναμοι και δεν τους νοιάζει τίποτα και μας προκαλούν συνέχεια πόνο στην πραγματικότητα, πρόκειται για ανθρώπους με μεγάλα συναισθηματικά κενά, με πολύ εύθραυστο εγώ, ε, άμα, το σκέψουμε, άμα το σκεφτούμε αυτό το πράγμα, ε, ε, ότι είναι άνθρωποι που δεν αντέχουν την κριτική και ότι έχουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ε, ίσως να είναι καλή ιδέα να περιορίσουμε τις συγκρούσεις, να είναι μόνο για ουσιαστικά πράγματα και όχι για πράγματα ασήμαντα, άστον, άστη να έχει και μια νίκη. Να νιώθει ότι, α, κατάφερα και πέρασα κάτι που δεν είναι σημαντικό. Δηλαδή αφήστε τις, τους καυγάδες ή τις διαμάχες για, κάτι, για σημαντικά πράγματα, όχι για πράγματα που κάνουν κάνουμε τον εγωισμό. Άστον να νιώθει, άστινα να νιώθει ό,τι έγινε το δικό του, ό,τι έγινε το δικό της πρώτο κριτήριο και γνώμονα είναι το συμφέρον του παιδιού μας, το ψυχικό, συναισθηματικό, πνευματικό συμφέρον του παιδιού μας. Α, όλα αυτά τα πράγματα, όταν τα κάνουμε, είναι η μισή μάχη. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι εμείς και τα παιδιά μας να είμαστε λογικοί και υγιείς ψυχικά. Να μην τρελαθούμε. Ε... Η, 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 προσοχή μας πρέπει να δίνεται στην καλή σχέση μας με τον εαυτό μας και στην καλή σχέση μας με τα παιδιά μας. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε τόσο πολύ με το να βγούμε σωστή απέναντι στον πρώην ή απέναντι στην πρώην ή να κερδίσουμε ανούσιες μάχες. Η σημασία είναι να είμαστε καλά, να έχουμε ψυχική υγεία και ισορροπία και να έχουμε υγιή σχέση με τα παιδιά μας, ώστε τα παιδιά μας τουλάχιστον να έχουν ένα γονιό πάνω στον οποίο να μπορούν να στηριχτούν ψυχικά και πνευματικά για να μπορέσουν να διαβούν στη ζωή. Στην περίπτωση που υπάρχει βία στην οικογένεια και αντιληφθούμε ότι ασκείται βία πάνω στο παιδί μας, τότε παίρνουμε την κατάλληλη συμβουλευτική. Αν είμαστε στην Κύπρο, τηλεφωνούμε στο 1440, αν είμαστε στην Ελλάδα στο 15900, γιατί η βία απέναντι σε όποιονδήποτε και ιδιαιτέρως απέναντι στα παιδιά σε αυτή την περίπτωση, δεν πρέπει να γίνεται ανοιχτή με οποιοδήποτε τρόπο. Εδώ μια υποσημείωση ότι έχει παρατηρηθεί σε περιπτώσεις uh, co-parenting με τοξικούς ανθρώπους, με προβληματικούς ανθρώπους, να πάει για παράδειγμα ένας γονιός, uh, αυτός που είναι αδιάγνωστος, να πάει να καταγγείλει ψευδό τον άλλον ότι έχει κακοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα παιδιά. Το έχουμε δει και αυτό, εκδικητικές καταγγελίες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να καταγράφουμε όλα όσα γίνονται, οποιαδήποτε περιστατικά είναι ε, διφορούμενα να τα καταγράφουμε. Ίσως είναι σημαντικό αν γίνει κάποιο περιστατικό μπροστά σε κάποιο φίλο μας, σε κάποιο γείτονα να το καταγράψει και αυτός, δηλαδή μπορούμε να έχουμε ένα lock πάνω στο κινητό μας, υπάρχουν σε όλα τα κινητά ε, συσκευές ηχογράφησης που μπορούμε να κάνουμε ε, ένα ημερολόγιο φωνητικό, Δηλαδή να καταγράψουμε τη φωνή μας και να λέμε σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020 έγινε αυτό και αυτό και αυτό και να μιλήσει και ο γείτονα και να πει ναι ήμουνα και εγώ εκεί όταν ήρθε να πάρει τα παιδιά είπε αυτό το πράγμα δεν είπε αυτό το πράγμα όταν, πήγε να, όταν, πήγα, όταν πήγα να πιάσω τα παιδιά πήγα με μια φίλη μου. Είμαι ένα φίλο μου και μου είπε αυτά τις κουβέντες, δηλαδή να καταγράφεται η ταραχώδης κατάσταση, ούτως ώστε στην περίπτωση που θα έχουμε ψευδή καταγγελία βίας ή ασδήποτε μορφής εναντίον μας, να έχουμε ντοκουμέντα για το δικαστήριο ότι τα πράγματα δεν έγιναν έτσι όπως λέγονται. Ε, συγγνώμη που τα λέω τόσο έντονα και με τόσο... μπορεί να είμαι και φοβιστική για κάποιους, ε, προσέχουμε τα ρούχα μα, φυλάμε τα ρούχα μα για να έχουμε τα μισά. Μακάρι να μην συμβεί να υπάρξουν ψευδεί καταγγελίε, μακάρι να μην φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, αλλά παίρνουμε όλε τι απαραίτητε προφυλάξει. Η καλύτερη προφύλαξη, φυσικά, για όσου βλέπετε το βίντεο που δεν έχετε παιδιά ακόμη, είναι η πρόληψη του να μην κάνει παιδιά με έναν άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, που δεν πάει καλά. Και που είναι περίεργο χαρακτήρα, που είναι κεντρικό τύπο, που είναι αδιάγνωστο, που είναι τοξικό, που είναι, που είναι, που είναι. Που είναι άπαξ και έφτασε και έκανε όμω, είπαμε άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε, τότε είναι καλή ιδέα να ακολουθούμε αυτέ τι τακτικέ. Στα σχόλια μπορείτε να γράψετε κι εσεί δικέ σα εμπειρίε ανωνύμω φυσικά ή κάποιες συμβουλές αν έχετε να δώσετε κι εσείς όσοι από εσά περνάτε κάτι τέτοιο. Και επίσης έχετε υπόψη ότι εμείς από τη μια πλευρά μπορεί να λέμε «Α, είμαι η καημένη, είμαι ο καημένο που μεγαλώνω παιδιά μαζί με έναν διαταραγμένο ή μια διαταραγμένη», μπορεί και ο άλλος όμως, για άλλη να λέει τα ίδια για εσά. Οπότε είπαμε, εστιάζουμε στον εαυτό μας, εστιάζουμε στην καλυτερεύση του δικού μας εαυτού, εστιάζουμε στην ε, ουσιαστική ανατροφή των παιδιών μας, στο ανάγιομα των παιδιών μας, στη ψυχοεκπαίδευση των παιδιών μας και τη δική μας και δεν δίνουμε τόση έμφαση στον πρώην και στην πρώην. Για κάποιο λόγο είναι πρώην. Αν ήταν να ασχολούμαστε τόσο πολύ μαζί τους θα ήταν ναι. Αυτά. Ελπίζω να ήταν κατανοητά. Νομίζω είναι κατανοητά σε όσους το περνάνε. Ε, χαίρομαι που δεν έτυχε να περάσω κάτι τέτοιο και λυπάμαι πολύ για όσους το περνάτε. Έχετε την αγάπη μου, τη συμπάθεια μου και την συνέστηση μου. Είς, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like, μοιραστείτε το με φίλους σας που μπορεί να τους φανεί χρήσιμο. Αν έχετε φίλους που έχουν χωρίσει πρόσφατα ή που έχουν δυσκολίες... Με θέματα γονική αποξένωση ή με θέματα co-parenting με δύσκολου χαρακτήρε, στείλτε το βίντεο. Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, είναι δωρεάν. Πατήστε εγγραφή και πατήστε και το καμπανάκι δίπλα από την εγγραφή, ώστε να σα έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα νέο ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο. Καλό βράδυ!